μεσημέρι. Και όσο εγώ ξέχασα να βάλω, γιατί μου έχεις πάρει τα μυαλά την ποδιά μου, θέλω να πούμε καλό μεσημέρι στον κόσμο. Χθες μιλήσαμε και σου ευχηθήκαμε γιατί ήταν καλός ο μήνας, αλλά ήταν και πιο καλός γιατί είχες και εσύ γενέθλια. Και θέλω να σου ευχηθώ χρόνια πολλά και να σου δώσω ένα μεγάλο φιλί. Μεγάλο. Από το άλλο, θέλω πρώτα. Το κανονικό θα σου δώσω μετά γιατί θα σε λερώσω. Okay. Αλλά θα ήθελα πρώτα, πριν πούμε τη συνταγή μας, να παρακολουθήσουμε κάτι, μπορούμε. Καλό μεσημέρι και από μένα. Ελπίζω να είστε καλά. Εμείς πάντως είμαστε υπέροχοι. Κοίτα, τι θα κάνω τώρα. Μα κοίτα, κόβουμε το μοσχολέμονο στη μέση. Με το ειδικό μαχαίρι. Τέλειο μαχαίρι. Είναι ντροπή της μαγειρικής. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει, γιατί το έχω πετάξει ακόμα. Σαν ξύπνηση. Αλλά ναι, το έχω τόσα χρόνια και. Είναι συναισθηματικό το δέσμο. Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω ποιο είναι ο λόγο που πρέπει να κάνω το σταυρό στο κουμάκι. Έχουμε μαχαίρι. Το έχουμε, το είναι. Τι ωραίο μαχαίρι. Λοιπόν, το καλύτερο μαχαίρι για την πίτσα. Ιδανικά. Δεν ξέρω γιατί το έχουμε αυτό το μαχαίρι. Και αν δεν έχουμε, έχουμε σίγουρα. Να σπάξουμε τι πιθανότητε. Α πούμε, με μαχαίρι κόβεται πιο καλά. Αυτό ψάχνω. Είδε πώ στο μυαλό μου. Αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο όμω και γίνεται τάκα-τάκα. Τελειά. Ελπίζω να έχουμε χαρτιά. Και έχει μια συγκεκριμένη ονομασία αυτή η μέθοδο. Καραμελιζέ. Μήλο καραμελιζέ, να μα καραμελιζέ. Δικό σου είναι τώρα, το βγάλε. Λοιπόν, έπρεπε να σταματήσω γρήγορα και σκέφτηκα αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Φοβερό. Καραμελιζέ. Καραμελιζέ. Είναι χαριτωμένο, ναι. Είναι όπως είναι ο Μπέκαμ, ό,τι και να κάνει του πάει. Ξυρίζει το μαλλί. Αφήσει μου η κάνα. Βάλει παντόφλες. Τι είπε τώρα, εντάξει. Δοκιμάσεις το φασμόνο σου, γιατί και εγώ περιμένω καρτερικά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλό είναι, ξέρεις, σημαίνει κούκκις. Είναι δύο λέξεις μαζί. Είναι από το κουκ που είναι ο μάγειρας και το κις που είναι το φιλί. Άρα μαγειρεύουμε και. Όχι, εσύ θα μου δώσει. Φιλί για να βγει καλό. Απαλά όμως, δεν θα σε λερώσω. Τι άλλο να σκεφτώ για να πάρω ένα φιλί, δηλαδή. Μάλλον ψωκόβρι τα μακαρόνια γι' αυτό. Και τα χέρια τεντωμένα. Και η κατσαρόλα κοιτάει λίγο προς τα έξω. Ποτέ προς τα εμένα. Αν ήμουν κορίτσι, το φοράγα κι εγώ. Αλλά δεν είμαι κορίτσι. Δεν είμαι. Από πάνω έχει δημιουργήσει πάταγο. Όλο πω ακούω. Και λέω, παιδιά, τι να σα πω τώρα. Ρέι. Ρέι. Σοκολάτα, ρέι. Μαλώνει τον κόσμο. Καλό μεσημέρι. Διαφημίσεις. Φιλιά, φιλιά. Θα το συζητήσουμε αυτό. Happy birthday, dear Demos. Happy birthday to you. Happy birthday. Όλες είναι χρόνια πολλά. Τα κορίτσια φιλί, τα αγόρια κυρατσία. Φιλί. Αγάπη μου, χρόνια σου πολλά. Φιλί, φιλί, πρέπει να κουβεντιάσουμε. Φιλί, βέβαια. Φιλί, φιλί. Και του χρόνου. Γιάννη, έχει να το βλέπει. Χρονιά σου πολλά. Λοιπόν, να κουβεντιάσουμε λίγο αυτό. Πάρα πολύ. Και πίσω από τις κάμερες και μπροστά. Λοιπόν, ελάτε λίγο. Λέει 28. Γιατί λες ψέματα στον κόσμο ότι είσαι 28. Γιατί από χθες γίνεις άλλος με όλο αυτό. Γιατί. Είμαι 29. Γιατί λες ψέματα στον κόσμο της 28. Έχω γκριζάρει πρόωρα. Γιατί λες ψέματα. Γιατί, αφού φαίνεται πως αυτά. Εντάξει. Δεν έχει σημασία τι καιρή, αλλά θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα. Okay, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρεόμαστε. Σε αγαπάμε τόσο πολύ που δεν πάει ο νου σου. Σταμάτα να πέσω κάτω. Σταμάτα εσύ. Έλα, να δώσουμε την τούρτα να κόψουμε μετά να φάμε κάτι της. Χαρίδι με. Και να σας πω και κάτι. Μορφωνιέ του καναλιού. Έχουμε κι άλλους, έχουμε κι άλλους. Και ο Γιάννης, και ο Γιάννης είναι. Και ο Γιάννης είναι, και ο Γιάννης. Γιάννη, όμως πού είσαι. Τους βρήκανε ψηλούς όμορφους, δηλαδή. Θα προκαλέσει ίντριγκα στην ομάδα. Δεν θέλω τέτοια.
πάρε τη θέση σου, Χριστιανέ μου. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη σκηνοθέτη μας, στη Θεοδόρα Πανταγάκη, που έκανε αυτό το υπέροχο βίντεο και πολύ πολύ την ευχαριστούμε, γιατί μας θυμίζει ωραίες στιγμές. Γιατί να μην ασχοληθεί, με τα καλά ασχολούμαστε. Okay. Λοιπόν, ακούστε τώρα όμως. Εγώ λερώθηκα, μου δώσει λίγο χαρτάκι. Άναψες, αγόρι μου, σοκολατένιο. Χαρτί. Δεν έχουμε χαρτί. Χαρτί, παρακαλώ. Πού είναι η παραγωγή ετοιμοπόλεμη. Χαρτί, παρακαλώ. Δεν θα βάλω σήμερα την ποδιά μου, γιατί δεν πρόλαβα. Αλλά να ξέρεις ότι αυτή τη συνταγή πολύ την αγάπησα από την πρώτη και όλα στιγμή. Ευχαριστώ, παιδιά, που την είδα. Γιατί όταν μιλάμε για κοτοπουλάκι. Έχει πιάσει το στοιχείο μου. Δηλαδή, με έχει πιάσει εμένα τώρα. Προσπαθώ, κάνω ό,τι μπορώ. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι και τέλειο. Θέλει να μου πει, δώστε μου λίγο χαρτί, παιδιά, μην τρέψτε. Μια οικογένεια είμαστε. Σοφία, πολύ μ' αρέσει με τι αφέλειες σήμερα. Φτού σου, κουκλάρα μου. Δεν το πετάξει, δεν έχουμε άλλο. Οκ, θα το κρατήσω ετοίμιο. Θα το ξετάρει μετά. Τέλεια, θα το φυλάξω και μετά. Αστεία, μετά. Πάμε να πούμε τι θα φτιάξουμε σήμερα. Δώστε μα τίτλο, συνταγούλα. Τι θα δούμε σήμερα. Τέλεια, κοτόπουλο στήθο με μπέικον και πατατοσαλάτα. Τα πες όλα. Όλα λοιπόν, τι θα συμπληρώσω εγώ. Κοτόπουλο στήθος, μπράβο, θα το κάνουμε στο τηγάνι τάκα-τάκα, θα το ρολάρουμε με λίγο μπέικον και θα κάνουμε μια γρήγορη και εύκολη πατατοσαλάτα. Ξεκινώ να λέω τα υλικά. Πολύ γρήγορα, γιατί δεν ξέρω χρόνο φάγαμε. Τι να κάνουμε. Θα ξεκινήσω να τηγανίζω το κοτόπουλο, γιατί έχω έτοιμο. Και όσο ετοιμάζεται αυτό, θα δείξουμε πώς το ρολάρουμε, πώς κάνουμε την πατατοσαλάτα. Οκ, λοιπόν, πάμε. Δώστε λίγο ακόμα χαρτάκι στο θέμα μου για να τον ταμπονάρω λίγο το μέτωπό του. Είναι καθαρό. Τίμιο αυτό το κούτελο, αλλά δεν θέλω να είναι λίγο ιδρωμένο. Γίνει τόσο σιγά σιγά, καθώ περνάει μεγαλώνει. Δεν χάρηκα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτά. Και εγώ χαίρομαι που μου κάνατε, θα τρελαθώ. Σπαρά σου μιλάω. Πώς μεγαλώνει το κούτελό μου κάθε χρόνο. Θέλουμε το κούτελό σου όσο μεγάλο και να είναι. Το αγαπά. Αυτό αγάπησα εγώ σε σένα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κοίτα τι μα φέρανε εδώ, ολόκληρο πάπυρο. Μην είσαι ήσυχο. Πε μα τι θα χρειαστούμε. Λοιπόν, κούτελο αυτό, μεγάλο χαρτί θέλει. Μεγάλο κούτελο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Για την πατατοσαλάτα. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε βρασμένες πατάτες. Βράζουμε τις πατάτες με ένα σφουγγαράκι, Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Τις στρίβουμε καλά με ένα σφουγγαράκι να φύγουν οι βρωμιές που έχει απ' έξω την πατάτα, γιατί δεν φυτρώνει στον αέρα, φυτρώνει στο χώμα. Πρέπει να την καθαρίσουμε δηλαδή. Και μετά τις ξεπλένουμε μια-δύο φορές και τη βράζουμε, Ιωάννα, με τις φλούδες. Δεν τη βράζουμε την πατάτα όσο πάει, να αφήνουμε να κρατάει λίγο μέχρι να κρυώσει. Είναι όπως θέλουμε. Με τη φλουδίτσα της. Τη φλουδίτσα. Την καθαρίζουμε μετά και είναι έτοιμη. Την έχουμε χοντροκόψει. Έχουμε βράσει αυγά και τα έχουμε ψιλοκόψει. Έχουμε γιαούρτι στραγγιστό, μαγιονέζα και αγγούρι. Απλά έχουμε βγάλει τη φλίδα και το έχουμε χοντροκόψει γι' αυτό. Λίγη μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι και λίγο λάδι. Είναι τελικά για την πατατοσαλάτα. Τέλεια. Bon. Και για το κοτόπουλο με τον μπέικον. Πήραμε ένα στήθος κοτόπουλο, το έχουμε κόψει χοντρές λωρίδες, γύρω του έχουμε ρολάρι μπέικον και έχουμε βάλει αντοκλειφίδες. Okay. Το μπέικον δίνει έξτρα στιγμιά, Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς. Τα αγαπάμε το μπέικον. Εσύ τρώω, προσέχεις πάρα πολύ. Λίγο τρώω. Μην βάλεις μπέικον, παιδί μου. Άμα ή βάλε, ας την νοστιμιά και βγάλ το μετά. Θα ήθελα να το κοτόπουλο. Αυτό θέλω να σου πω. Παίρνω εγώ τη μυρωδιά. Εγώ όταν κάνω διατροφή και είμαι έτσι. Μυρίζω κρουασάν, μυρίζω. Και είμαι εντάξει. Και εγώ, θέλω να μου πεις, αυτό χορταίνει, αυτό δεν χορταίνει μισή ώρα. Το μάτι, χορτίνει το μάτι μετά, τι κάνουμε. Το μυαλό είναι όλα στο μυαλό και εγώ έχω πολύ δυνατό μυαλό. Μυρίζω και χορταίνω. Λοιπόν. Θέλω να απομακρυνθείς, να έρθεις από εδώ, γιατί θα μυρίσεις λίγο. Και θέλουμε, έχεις ένα φοβερό άρωμα, δεν θέλουμε να μυρίσεις να κατευθύνει με μπέικον και κοτόπουλα. Γιατί μετά έχουμε και μόδα, δεν είναι σωστό. Ξεκινάμε. Θα ξεκινήσω να τηγανίζω σιγά-σιγά. Να τηγανίζω. Να τσιγαρίζω, να σωτάρω. Μπράβο, το κοτόπουλο με τον μπέικον. Και θα σας δείξω μετά πώς το έφτιαξα. Όλα αυτά τα έχω μάθει με σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις μάθει κάτι για μένα. Χαίρομαι γι' αυτό. Από μένα, μάλλον. Μάθει πολλά. Λοιπόν. Γίνομαι καλύτερος άνθρωπος μαζί σου. Και στην κουζίνα, πάρα και στη πολύ. Ζωή μου. Κοίτα, λίγο λάδι, ίσα ίσα, το μπέκον είναι λιπαρό. Θα βγάλει λαδάκι στο τηγάνι, δεν θέλουμε έξτρα καθόλου. Έχεις απόλυτα δικαιώματα. Θα δυναμώσουμε τη φωτιά, τέρμα. Όταν αρχίζει να κάνει αυτόν τον θόρυβο που τσιγαρίζεται, θα τη χαμηλώσουμε, να έχουμε τον έλεγχο να μην καεί το μπέκον και με τον χρόνο σιγά σιγά να ψήσει το κοτόπουλο. Άρα από το τσιρ τσιρ σου μιλάει το φαΐ, φίλη μου νοικοκυρά, και εσύ το ακούς. Πρέπει να τα ακούμε. Αυτό που λέμε ακούς το αλάτι δεν έχει στόμα. Αυτό το ακούς, τη μυρωδιά, ακούς τη γεύση, το έμαθα εδώ στην Κρήτη. Την ακούμε εμείς γενικά εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, ακούτε το θόρυβο, τον ακούτε. Τον ακούμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Τέλεια. Είναι πάρα πολύ χορταστικό γεύμα. Και τώρα θα κάνω, Ιωάννα. Φουλ πρωτεΐνη και έχεις και τον υδατάνθρακά σου από την πατατούλα. Οπότε έρχεσαι και κάνεις. Νομίζω ότι διατροφικά είναι πολύ καλό. Ναι, το μπέικον λίγο, ξέρεις, θέλει ισορροπία. Μην βάλετε, αν δεν σας αρέσει. Άμα δεν μας αρέσει. Άμα δεν μας αρέσει και αν θέλουμε να προσέξουμε, αφού μην βάλουμε καθόλου. Λοιπόν, και έτσι, Ιωάννα. Λωρίδα μπέικον. Οκ. Κοτοπουλάκι εδώ.
ξεκινάμε και ρολάρουμε. Απλά. Το τυλίγουμε λοιπόν. Το τυλίγουμε. Και το οριοθετούμε και το συγκρατούμε με οδοντοβλητήδες. Μπράβο. Λοιπόν. Πού γιόρτασες χθες τα γενέθλιά σου? Σπίτι και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η απάντηση είναι σήμερα στο καλό μεσημέρι. Αλλά δεν πειράζει, χαίρομαι πάρα πολύ. Μα μου είπες εχθές. Δεν πειράζει. Να τον χαίρεστε. Λοιπόν, Λένα μου και τα παιδάκια σου δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Είναι ο Γιάννης και ο Μάξιμος. Γιάννης και ο Μάξιμος. Και, αλλά να σου πω την αλήθεια, η έκπληξη που μου κάνετε σήμερα. Ίσως να μην ξαναγίνει ποτέ. Μην πείσω ότι. Εντάξει. Βερό. Καλό. Εσύ είσαι παιδί που δεν ξανάγινε ποτέ. Μα 28 χρονών. 28, άστα να πάνε. Και το βλέπουμε στο Facebook και μου λένε. Με κάτι δεν πάει καλά. 28 και λέω όχι. Και λέει, μα αποκλείεται, αυτό γράφει. Και εγώ λέω όχι. Όχι. Και σέβομαι. Αλλά δεν μας έβαλε την ηλικία του. Είμαι 39. Κλεισμένα 39. Δεν σου φαίνεται. Χτίστε τον, δεν του φαίνεται. Χτίστε. Αγκιά. Λοιπόν, αφήνουμε το κοτόπουλο. Πάνω φτύνει το κοτόπουλο. Λοιπόν, αφήνουμε το κοτόπουλο να γίνεται σιγά σιγά. Τέλεια. Και πάμε τώρα να δεις η ώρα πώς θα γίνει παπουσαλάτα. Θα βγάλω τα γαντάκια. Αν θέλεις μπορώ να λάβω εγώ. Ουφ, χαρά μου. Λοιπόν, πάμε. Μαγιονίδα. Πάρτε light. Έχω πάρει και εγώ light μαγιονίδα. Σούπερ. Πόση ποσότητα μαγιονέζα βάζουμε? Γράφουμε στην καρτή στην οθόνη, αλλά περίπου τώρα με το μάτι, 3-4 κουταλιές, ανάλογα πάντα, με την ποσότητα της πατάτας. Αυτό είναι γιαουρτί. Αυτό είναι γιαουρτάκι. Γιαούρτι φραγιστό. Δεν θυμάμαι να σου πω πώς έχω γράψει, γι' αυτό σου είπα. Ωραία, ορίστε. Τέλεια. Ανακατεύω. Ανακατεύουμε απαλά, Ιωάννα. Ωραία. Να πάει παντού το μείγμα. Και φυσικά να μην λιώσουμε, να μην εξαφανίσουμε την πατατούλα μας. Να σπάσουμε την πατάτη. Σωστά, σωστά. Το άλατο πιπερώνεις τώρα. Πιπέρι και αλάτι τώρα βάλε όσο κάνει σκέφτη. Εγώ ξέρεις, δεν βάζω πολύ. Αλάτι, πιπεράκι, το μπουμπονίζω. Οκ. Όχι, μου καλά, σα τη. Λοιπόν, λίγο πιπέρι ακόμα. Τέλεια. Ναι. Πάμε να βάλουμε τώρα και την μουστάρδα. Τι μουστάρδα διάλεξες? Πάρτε μια έπια μουστάρδα, αλλά να είναι καλή τουλάχιστον ποιοτικά. Μην πάρουμε αυτή που βάζουμε στα βρώμικα, στα χοντόκ και αυτά. Καλές είναι και αυτές, αλλά θέλουμε κάτι καλύτερο στην πατάτα σαλάτα μας. Μια τύπου ντιζόν, ας πούμε, είναι φοβερή. Λοιπόν, Ιωάννα, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Το γυρνάω. Δεν έχει πρόβλημα να γυρίσει αρκετές φορές, αρκεί να μην διαλυθεί. Μπορεί να γυρίσει 2, 3 και 4 φορές. Δεν είναι λάθος αυτό. Τέλεια. Όμως χοβολάει. Όμως χοβολάει, ναι. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά, Ιωάννα, θα βάλουμε και το αγγούρι. Το κάνει πιο δροσερό. Μπράβο. Το κάνει πολύ δροσερό. Το αυγό τώρα είναι ένα κλασικό συστατικό που μπαίνει στην πατατσαλάτα. Σπίτια μας συνήθως το βάζουμε ολόκληρο. Μόνο που βγάζουμε τις φλούδες και το πετάμε μέσα. Αλλά είναι δύσκολο να φαγωθεί ένα ολόκληρο κομμάτι αυγό. Και είναι το νόστιμο κομμάτι της πατατσαλάτας. Οπότε γιατί να μην το σκορπίσουμε παντού. Mm-hmm. Δηλαδή, ψιλοκόψτε το και ανακατέψτε το να πάει παντού. Να το ψιλοκόψουμε, να το φρουλήσουμε. Συνήθως βάζουν και κάτι σαν, όχι μπέικον, τι βάζουν, ζαμπόν, βάζουν μερικές κυρίες. Το μπέικον ταιριάζει πάρα πολύ με την πατάτα σαλάτα, πάρα πολύ. Γι' αυτό και εσύ επέλεξες εναλλακτικά να το ντύσεις στο κοτοπουλάκι ακριβώς, σου. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές στην πατάτα σαλάτα. Εμείς σπίτι μας το έχουμε και σαν γεύμα, σαν συνοδευτικό βασικά. Κάποιοι βάζουν και κρεμμύδι. Προσωπικά δεν μου αρέσει, αλλά η μαμά μου έτσι με αυτό έκανε πάντα. Κάτι... Γιατί το βάζει το κρεμμύδι μέσα? Είναι ωραίο το κρεμμύδι, μαμά σου καλά το κάνει. Αλλά... Να λείπει όλες τις γεύσεις. Δεν είναι ωραίο. Πρέπει να φαγωθεί φρέσκο με το κρεμμύδι. Έτσι, το και ντομάτα που βάζουμε μέσα, δυστυχώς, και το αγγούρι ακόμα πρέπει να φαγωθεί φρέσκια. Αν τυχόν μείνει στο ψυγείο την επόμενη μέρα, αρχίζει και βγάζει αρώματα άλλα. Τέλεια. Εδώ σου έχω κρατήσει να για το σένα ήθελα. Να το. Εγώ στο πα. Τέλεια. Λοιπόν, ένα λεπτάκι είμαστε έτοιμοι. Για να δοκιμάσουμε λίγο. Τι ευχή θα έκανες, μην πεις αυτή που έκανες σβήνοντας τα κεράκια, γενικά τι ευχή θα έκανες. Όσο μεγαλώνεις να. Τέλεια. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, όσο μεγαλώνω, να. Συγγνώμη, να το δείξουμε αυτό. Τι παραγωγή είναι αυτή! Δείτε εδώ. Ό,τι θες εδώ, κόψε. Ευχαριστούμε. Μάνα μου, ό,τι ζητήσουμε το έχουμε. Είπαμε τι χαρτί ρολό, τούρτα. Του παρακάνανε. Χαρτί, όλα. Θα μου πεις τι θα ευχόσουν. Να το πω στον αερά. Ναι, δεν είναι κακό, είναι. Θέλω να ευχήσω το καλό των ανθρώπων. Το κλασικό που λένε όλοι.
υγεία, ευτυχία για όλο τον κόσμο, ειρήνη. Τα θες αυτά, και να είμαστε όλοι, όλοι καλά. Εσύ εννοείται αυτά. Για τον εαυτό μου, τα ήθελα. Για σένα και την οικογένειά σου. Το σκέφτεσαι. Να πω κάτι ρομαντικό. Κάτι που βγαίνει, ρε παιδί μου. Μπορεί να σου βγει να πει από πάνω ταξίδι, ξέρω εγώ. Δεν σου τάζω, δεν μπορώ να το υλοποιήσω τώρα γιατί είπα ό,τι θέλουμε, το ζητάμε και το γίνεται. Τίποτα, να είμαστε κάθε μέρα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, τίποτα άλλο. Και να είστε πάντα αγαπημένοι, γιατί είσαι μια υπέροχη οικογένεια, μια υπέροχη και πολύ όμορφη γυναίκα. Και δυο πλασματάκια που είναι δικά σας πλασματάκια. Και σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει καλύτερες ευχές. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Πάμε σιγά σιγά να στείλουμε. Έχουμε ένα λεπτό. Ω, καλά. Θα να κάνουμε από την αρχή. Λοιπόν, πιατάκι. Δύο κουταλιές παλατοσαλάδας στην άκρη. Τι, όχι, θα εδώ. Απλά πράγματα. Είναι πεντανόστιμη. Το γιαούρτι μαζί με τη μαγιονέζα και τη μουστάρδα δίνουν καταπληκτική γεύση, παιδιά, να ξέρετε. Λοιπόν, άλλη μια κουταλίτσα. Ιωάννα μου, ξαναλέμε, εσύ που προσέχεις, καλό μου, μην βάλεις μπέικον. Κάνε τον ποσίνο μου. Δεν θα βάζω. Να σου πω κάτι, ξανασκέφτηκα. Ξέρω ότι λέω και ξελέω, αλλά δεν θα βάλω. Τέλεια. Άλλο ένα, να βγάλουμε και αυτό εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Μοσχοβολάει, είναι νόστιμο, είναι γρήγορο, είναι εύκολο. Μπορείτε να το πετύχετε όλοι σας. Είναι και τη τελευταία στιγμή σε ένα πιάτο. Κάνε αυτό το ωραίο που κάνεις. Όμως αυτό το ωραίο που ραντίζομαι λάδι, δείτε. Και να πέσει όλο και να ξεφτυλιστώ. Όχι, όχι, όχι. Το μπουκάλι μου πες. Πες λίγο λάδι, τον τίποτα. Να το. Έτσι το θέλαμε, τέλειο. Τόσο ήθελα. Εγώ με το ομό λάδι έχω μια ιδιαίτερη σχέση και αγάπη. Άμα είναι και καλό. Μ' αρέσει, ναι. Να το αγαπάς, κάνεις καλά. Δικό μας. Άσε που μου στείλανε και την πρέπει. Είσαι yes. Ναι. Να σε δω σε χωράφι, να δεις ελιά, τρομερό. Γιατί, νομίζεις δεν μπορώ. Φυσικά και μπορείς. Όλα τα μπορούμε εμείς άμα θέλουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια σήμερα. Πάρα πολύ. Φιλί, θέλω. Αγόρι μου και από την άλλη. Αυτά τα φιλιά σου με πεθαίνουν. Και όμως δίνουμε φιλί και σε εσάς και σας αφήνουμε για λίγο. Σας λέμε καλό μεσημέρι και τα ξαναλέμε με μόδα. Αντίο.